Ψέματα λέτε. Να πείτε ότι είναι ψέματα. Όχι, λέτε ότι τα πλακάκια τα Ώρα 8 το βράδυ. Είναι η στιγμή που ο φακός της Κρήτη TV καταγράφει καρέ-καρέ το θέατρο του παραλόγου στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, με τα λίμματα από τις τουαλέτες να έχουν κατακλείσει την αίθουσα αφήξεων και να έχουν φτάσει μέχρι και στα πόδια των επισκεπτών του αεροδρομίου. Δυστυχώς, τη μυρωδιά δεν μπορεί να την καταγράψει η κάμερα. Βγαίνουν τα νερά, τα βρώμικα νερά και τα καφέ, όλα αυτά τα που ξέρετε, να μην λέμε τέτοια, βγαίνουν πάνω. Μπαίνουν μέσα στο γραφείο και η κατάσταση δεν διορθώνεται. Παράδεκτο, με μία λέξη. Οι πελάτες έρχονται και φεύγουν. Μου λέει δεν μπορώ να πλησιάσω. Συγγνώμη, δεν μπορώ να. Το συμβόλαιο, πήγα να κάνω ένα συμβόλαιο σε κάποιο τέτοιο. Μου λέει δεν μπορώ. Πάμε στο πάρκινγκ ή πάμε στο αυτοκίνητο να μου κάνει το συμβόλαιο. Οι άνθρωποι του συνεργείου καθαρισμού, επιχειρώντας να μαζέψουν τα αμάζευτα, μας απάντησαν ότι καθαρίζουν τα πλακάκια στις 8 το βράδυ, ώρα αιχμής του αεροδρομίου. Υποστήριξαν ότι η δυσοσμία προέρχεται από το φάρμακο. Και τρίβουμε τα πλακάκια να καθαρίσουμε τις αλέτες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το φάρμακο αυτό μυρίζει. Είναι καυστικά. Φτάνει το σαχόνι. Είπα στην κοπέλα να τα καθαρίζουμε. Είπα τίποτα παράλογο. Είπατε ψέματα. Κρύβατε και ξέρετε ποιους. Είναι οι αφήξεις. Έρχονται και έτσι μπαίνουν έτσι. Ωστόσο, οι άνθρωποι που εργάζονται στο αεροδρόμιο αποκάλυψαν την αλήθεια. Είναι λίμματα που έρχονται κατευθείαν από τις τουαλέτες. Το πιο τραγικό απ' όλα δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. 10 φορές το χρόνο περίπου γίνεται, όπως καταγγέλουν, με τους ίδιους να έχουν πλέον αγανακτήσει. Αυτό το περιστατικό δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται φέτος. Είναι επειδή εγώ εργάζομαι χρόνια εδώ πέρα, σε αυτά τα χρόνια έχουν γίνει πάνω από 30-40 φορές. Πάλι, εμβούλωσε πάλι. Γιατί έχουν πάλι πρόβλημα με τις τουαλέτες τους. Μα και πότε δεν είχαν. Υπήρξε ένα φράξιμο στις τουαλέτες, γι' αυτό ήταν και το αποφρακτικό ήρθα αμέσως, για να αποφράξουμε τις τουαλέτες. Στα αίτια της ζημιάς αναφέρεται ο αερολιμενάρχης, επισημένοντας ότι αν δεν διορθωθεί, οι τουαλέτες στην αίθουσα αφήξεων θα κλείσουν. Αυτό τώρα από πού προέρχεται, πολλές φορές. Δεν θέλω να σας πω ότι βρίσκουμε και παντελόνια μέσα καμιά φορά στις αποχετεύσεις. Είναι η πρώτη εντύπωση, έρχονται εδώ, η πρώτη εντύπωση που σχηματίζουν για την Ελλάδα είναι αυτή. Είμαστε στο κράτος της ανάπτυξης, με αυτά τα χάλια. Εάν δεν αποκατασταθεί η βλάβη, δεν θα τις ανοίξω τις αλέτες. Και όλα αυτά στον κεντρικό αερολιμένα της Κρήτης και στο δεύτερο αεροδρόμιο σε αφήξεις στην Ελλάδα. Με τις χθεσινές εικόνες να αποδεικνύουν ότι δυστυχώς ο αερολιμένας δεν βούλιαξε μόνο από τουρίστες.